Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα περιέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το χαιρετισμό του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων χθες βράδυ στη Λεμεσό. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικα θα είναι θετική, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η άρση όλων των περιορισμών στις συναλλαγές το συντομότερο. It is emerging strong, well capitalized and viable, restoring depositors' confidence and enhancing its ability to continue to economic growth. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, μεταξύ αυτών το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα. In this respect, I recently visited Kuwait and I soon plan to visit Qatar and other Gulf countries as well as China, Russia. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων, Φρίξος Σαββίδης, επισήμανε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για προσέλκυση ξένων επενδυτών στον τομέα της ενέργειας. This is our future and we must use the benefits strategically, not only to solve our problems, but create the basis for a better society for our children. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απένιμε το βραβείο καινοτομίας σε εκπρόσωπο της εταιρείας Avanti Communications με έδρα τη Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας διαστήματος.